Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου δάνεισες. Κυρία Δρούτσα, μετά από πάρα πολύ καιρό σας συναντάμε και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω μάθει ότι δραστηριοποιείστε στην IP. Τι κάνατε ακριβώς εκεί? Εγώ πρώτα απ' όλα θα σου μιλήσω μάρο μου που δεν περιμένω να σε δω εδώ και χαίρομαι. Όταν με λες Εύη, αυτό το κυρία Δρούτσα, λες και μια Ακρόπολη. Όταν με λένε κυρία Δρούτσα, νευριάζω πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ, μ' αρέσει ο ενικός γιατί αισθάνεσαι πολύ ωραία. Ωραία λοιπόν. Έτσι. Στον ενικό. Στον ενικό. Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού να μας κλείσει την ΑΕΠΗ που εμείς πληρωνόμαστε από εκεί εδώ και 80 χρόνια. Όλοι οι σύλλογοι είναι υπέρ της ΑΕΠΗ, διότι πληρώνονται όλοι από εκεί. Και έρχονται ένα-δύο σύλλογοι οι οποίοι αδιαφορούν για αυτό το πράγμα και θέλουν να πάνε υπέρ του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο κόσμος όμως δεν ξέρει ότι οι δημιουργοί, οι θέτες και οι στιχουργοί αυτή τη στιγμή θα πάψουν να πληρώνονται. Θα πεινάσουν. Όταν πάψουν τώρα να πληρώνονται και πάρουν τα χρήματά τους σε 3 χρόνια, πότε θα πληρωθούμε? Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Δεν βγαίνει ποτέ προς τα έξω αυτό. Και αυτό γιατί είμαστε αξιοπρεπείς. Δεν βγήκαμε ούτε με την ντουντούκα, ούτε να πούμε ελεήστε το φτωχό. Γιατί ποτέ δεν κατάλαβε κανένας ότι αυτό που κάνουμε είναι επάγγελμα. Κάποτε μου είχε πει ένας, είναι λειτουργήμα. Γιατί ρε φίλε είναι λειτουργήμα? Ο παπάς δεν πληρώνεται που είναι λειτουργήμα το δικό του. Όχι μόνο πληρώνεται, πληρώνεται και καλά. Εγώ γιατί να μην πληρωθώ που το πιάνει σαν λειτουργήμα? Μα δεν είναι λειτουργήμα. Παρακόψουν την ελληνική μουσική. Να μην ακούει ποτέ, να μην γράψουν, να ακούει ποτέ κανένας ελληνική μουσική. Να ακούνε όλοι ξένοι. Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω και όταν θέλω θα σου πω πως αγαπώ. Εμένα από το καλοκαίρι ποιος θα με πληρώσει? Ποιος? Θα βρεθεί κάποιος να με πληρώσει? Ή θα φύγουνε από το Λοσπουργείο της Ιδωμένης και θα πάμε εμείς στο Λοσπουργείο της Ιδωμένης? Εκεί αυτό μας μένει. Δεν μας μένει τίποτα άλλο. Και μάλιστα να τους παρακαλέσω τις σκηνές να μην τις βγάλουν από εκεί, γιατί θα πάμε δημιουργή τώρα. Κάποια φορά μου επιτέθηκε ένας εστιατόρος, ο οποίος μου είπε, γιατί να σε πληρώνω εγώ? Και του λέω, ωραία, δεν με πληρώνεις. Να κάνουμε μια συμφωνία. Μου λέει, τι συμφωνία? Θα έρχομαι να τρώω τζάμπα από το μαγαζί σου. Μου λέει, γιατί? Και πού θα βρω λεφτά, του λέω εγώ, να τρώω από το μαγαζί σου? Θα έρχομαι να τρώω τζάμπα. Μου λέει, δεν με συμφέρει αυτό. Και εμένα δεν με συμφέρει να μην έχω λεφτά. Και να ξέρει ο κόσμος ότι δεν μπορούμε να ξαναγράψουμε τραγούδια. Εκεί είμαστε και θα απαγορεύσουμε και τα παλιά να ακούγονται. Τους τραγουδιστές τους έχετε υπέρ μαζί σας. Οι τραγουδιστές έχουν ένα άλλο θέμα. Οι τραγουδιστές όμως μην ξεχνάς ότι πληρώνονται. Είπε κανείς τραγουδιστής ότι εμείς παιδιά στους μουσικούς μας θα δίνουμε και αυτά τα λεφτά και στους στιχουργούς. Έδωσε ποτέ κανένας λεφτά? Όχι. Θέλω πρώτη να σ' αφήσω και ποτέ να μη γυρίσω. Καταρχήν σταματήσατε να γράφετε εσείς τραγούδια? Δεν σταμάτησα να γράφω. Απλώς γράφω γιατί είναι κάποιοι φίλοι που μου ζητάνε τραγούδια. Το βλέπω φιλικά το πράγμα. Θέλει η Μελίνα ένα τραγούδι, της το έγραψα. Θέλει ο Πασχάλης ένα τραγούδι, του το έγραψα. Δηλαδή τώρα μας λέτε ότι ο Πασχάλης Τερζής θα βγει με καινούριο τραγούδι δικό σας. Θα βγει με ένα καινούριο τραγούδι. CD. Έβριζε εμένα από πάνω. Άκουσε, άστε κυρία Δρούτσα, άστε κυρία Δρούτσα με εμένα. Είστε εκτός αυτού. Άστε εμένα κυρία Δρούτσα. Τα κυρία Δρούτσα σε μένα θα τα έχεις. Δεν θα πεις εμένα τα κυρία Δρούτσα. Έχετε μετανιώσει για το χρονικό διάστημα, για κάποιες στιγμές στην τηλεόραση που λέγατε πάντα ανοιχτά τη γνώμη σας και την άποψή σας? Μα τη λέω πάντα ανοιχτά τη γνώμη μου και τώρα τη λέω. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Ήρθε κανένας να μου πει πάρε 5 ευρώ όταν είχα ανάγκη? Όχι. Κανένας. Και ούτε καλλιτέχνης. Ένας καλλιτέχνης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε έλα σε θέλω. Και πήγα στο σπίτι σου, λέω τι με θέλει αυτός να φάω χουραμπιέ Χριστούγεννα? Και μου είχε ένα φάκελο με λεφτά. Ένας. Ποιος? Πασχάλης Τερζής. Μεγαλείο. Το περιμένατε? Ναι. Ήταν όχι, δώρο. Όχι, δεν το περιμένα. Τι θέλεις με έχεις λιώσει, έλα πες μη.
πώς ξεχωρίζετε ότι ένα σας τραγούδι θα γίνει γνωστό, αναγνωρίσιμο, αγαπητό από τον κόσμο και είναι κατάλληλος αυτός ο τραγουδιστής να το ερμηνεύσει? Κοίταξε, δεν λέω είναι κατάλληλος, γιατί δεν ψάχνω εγώ τον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής ψάχνει εμένα και μετά καθόμουν και γράφω το τραγούδι. Δεν έχω έτοιμο τραγούδια. Άρα η έπνευση έρχεται κατά παραγγελία. Ναι, η δική μου. Ναι. Έτσι έρχεται. Τι έτσι κάνω τώρα. Ή γράφω πάνω σε μουσικές. Δεν έχετε εμπνευστεί ποτέ όταν είσαστε στενοχωρημένοι, όταν είσαστε ερωτευμένοι? Όταν είμαι στενοχωρημένη, ναι, κάθομαι και τρώω. Περάσατε δόξες, αναγνωρισιμότητα, τα πάντα. Βγάλατε χρήματα? Όχι, δεν μου μείνανε χρήματα καθόλου. Ήμουνα και σπάταλη, δεν υπολόγιζα το χρήμα καθόλου. Δεν ήξερα και πού το ξόδευα, ήμουνα ούφο. Έχετε βρεθεί σε οικονομική δυσκολία? Τεράστια. Τεράστια. Που έψαχνα το τάλιρο για να ζήσω. Ένα τάλιρο έψαξα. Πολύ πέρσι. Ήθελα 5 ευρώ για να ζήσω. Και έκανα και τη βλακεία και δεν το είπα και στις φίλες μου. Το είπα κάπου και με δεν το δώσανε. Θέλω να μου σχολιάσεις το νέο τραγούδι της Eurovision με αυτό που πάμε φέτος. Πες μου κάτι άλλο. Μα είναι επίκαιρο. Θα φύγουμε να πάμε με αυτό το τραγούδι. Αν δεν το σχολιάσει, εσύ πρέπει να σχολιάσει. Πρέπει να φύγουμε οπωσδήποτε. Να μην πάμε. Όχι. Καλύτερα να κάτσουμε εδώ που καθόμαστε. Δεν είναι ωραίο το τραγούδι? Το άκουσες? Ναι, βέβαια. Πολλές φορές. Και αυτό ήταν το κακό που το άκουσα. Και? Αν δεν το άκουγα, θα ήταν καλά. Και? Λιγάκι μπερδεμένο μου φάνηκε. Πολύ τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Και ποντιακό, ναι, και ελληνικό, ναι, και ραπ. Ναι, κοίταξε και κάτι. Άμα ξένο. Θες να πεις ένα τραγούδι που λες ότι είναι ελληνικό, πες το ελληνικά. Τι πας και αγγλικά και τέτοιο και αυτό και ραπ και πατά και αυτά. Πες το ελληνικά. Τι το θες αυτό το πράγμα και τα μπερδεύεις όλα και τα ποντιακά και τα αυτά και τα αυτά. Και είναι και ο δρομέας ο οποίος, εντάξει, μπορεί να βάλεις ένα δρομέα ρε παιδί μου, όχι εκείνο το, καλά να είναι ο άνθρωπος βέβαια. Βάλε έναν Έλληνα. Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Το κατάλαβες? Ένα γυμνασμένο Έλληνα. Αρχοντιά. Αρχοντιά. Σε ένα μαύρο περιβάλλον δηλαδή τι δείχνουμε? Ότι μαυρίσαμε, ότι έχουμε το χάλι μας? Βάλε την Ελλάδα, ότι είναι η Ελλάδα. Ότι δεν είναι η μούχλα που φτάσαμε. Δηλαδή μας παρουσιάζεις χειρότερα από ότι είμαστε. Μες στη μαύρη μούχλα, το ποντιακό, το ότι αυτό, παρουσιάζεις και το ξένο. Δηλαδή ότι εμείς, ναι, δεν είμαστε Ελλάδα, είμαστε εκεί έξω. Κανονικά, αυτή τη φορά έπρεπε να δείξουμε Ελλάδα. Και αυτή τη φορά δείξαμε ότι είμαστε μια κατεστραμμένη χώρα που πάμε πάλι στην ξένη κατάσταση και έχουμε και λίγο ποντιακό, έχουμε και αυτό, δηλαδή μην μας ξεχνάτε και λίγο, αλλά ωστόσο είμαστε μαύροι. Έχουμε μαυρίσει, είμαστε τίποτα, είμαστε χαμένοι από χέρια. Εμένα αυτό μου δώσε και ο ωραίος ο Έλληνας έχει πλατιάσει πια. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Λοιπόν, τραγουδάρα ο παλιό καιρός. Έχει γράψει κανένα τραγούδια.